Στο πλαίσιο του προσκυνηματικού ταξιδιού που πραγματοποίησε η παράταξή μας, νέα εποχή, νέα δράμα στην Κωνσταντινούπολη από τις 18 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, το Σάββατο 19 Ιανουαρίου είχαμε την ξεχωριστή και μοναδική στιγμή με τη συνάντηση στην αίθουσα του θρόνου, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι, με την αυτού Θεοτάτη Παναγιώτητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο. Στην προσφώνησή μου μετέφερα τα σεβάσματα όλου του δραμηνού λαού και κυρίως και του Μητροπολίτη μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δράμας κύριου Παύλου, αλλά και όλου του φιλόξου και φυλακόλουθου λαού της Δράμας, ο οποίος πραγματικά και στο πρόσωπο του Πατριάρχη αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο διαχρονικά έχει ένα μεγάλο σεβασμό. Στην αντιφώνησή του ο Παναγιώτατος εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την συνάντησή μας και την επίσκεψή μας στο Φανάρι και για μια ακόμα φορά τόνισε τη μεγάλη αγάπη που τρέφει προς την πόλη μας και την ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ήταν ιδιαίτερη τιμή που μας πραγματοποίησε, που μας έκανε ο Πατριάρχης, γιατί μας δέχτηκε στο σαλόνι του σπιτιού του κατά κάποιο τρόπο, μας δέχτηκε στην αίθουσα του θρόνου και αυτό το διαπίστωσαν και τα 50 μέλη της αποστολής που συνόδευαν σε αυτό το ταξίδι και για μας ήταν πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη και μια σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον. Πήραμε δύναμη από την παρουσία του Πατριάρχη μας και για την καθημερινότητά μας και για τους αγώνες μας. Εμείς θέλω να μεταφέρω προς το δραμηνό λαό ότι ζήσαμε ανεπανάληπτες εμπειρίες σε αυτό το ταξίδι και υποσχεθήκαμε όλοι μεταξύ μας ότι και στο μέλλον θα πραγματοποιήσουμε ανάλογα προσκυνηματικά ταξίδια με σκοπό και τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας αλλά και την εξωστρέφεια που πρέπει ως δράμα να δείχνουμε κατά καιρούς. Παναγιώτατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ύψιστη τιμή που μας κάνετε να είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ ενώπιόν σας, στην αίθουσα του θρόνου, στο Φανάρι, στην καθέδρα της Μικρός Εκκλησίας. Το σχέδιο της Οικονομίας του Θεού πριν 20 χρόνια οδήγησε τα βήματά μου σε αυτόν τον τόπο. Ήμουν τότε φοιτητής νεαρός για να έρθω να φτάνω εδώ τη μεγάλη... Να έρθω να ψάλω τη μεγάλη εβδομάδα τότε του 92, το πρώτο σας Πάσχος Οικουμενικός Πατριάρχης και ήρθανε τα πράγματα έτσι μαζί τότε με τον Άγιο Χαλκιδόνος, ήμασταν μαζί, κοντά σας έζησα πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές στιγμές, σας είμαι ευγνώμων και σε προσωπικό και σε οικογενειακό επίπεδο, είσαστε πάντοτε κοντά μου και στα εύκολα και στα δύσκολα και στις χαρές και στις λύπες. Θέλω να καλωσορίσω όλους σας, φίλους και συνεργάτες του αγαπητού του Γρηγόρη, να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά, επιτυχία στους αγώνες σας και στις προσπάθειές σας. Τον Γρηγόρη είναι γεγονός ότι και τον αδελφό του τον Πέτρο τους γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια και τους αγαπούμε και διότι είναι κοντά στην Εκκλησία και διότι είναι καλοί ψάλτες και οι δύο. Για εφέτος το 2013 έχουμε προγραμματίσει μία προσυνοδική διάσκεψη στη Γενέβη και μία σύναξη των Ορθοδόξων προκαθημένων εδώ στο Φανάρι. Αυτά θα είναι τα τελευταία βήματα προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας της Πανορθοδόξου Συνόδου, την οποία προετοιμάζουμε και εξαγγέλουμε εδώ και μισό αιώνα και δεν αξιωθήκαμε μέχρι σήμερα να την πραγματοποιήσουμε. Αλλά ήρθε ο καιρός, ορίμασαν τα πράγματα, είχαμε για δύο θέματα της ημερησίας διατάξεως δυσκολίες να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Να γίνει η Σύνοδος, είπαμε αυτά τα δύο δύσκολα θέματα να τα αφήσουμε προς το παρόν, να γίνει η Σύνοδος με τα 8 θέματα από τα 10 που είχαμε προγραμματίσει και αργότερα θα κάνουμε πάλι μία δεύτερη, μία τρίτη Σύνοδο, αρκεί να ανοίξει ο δρόμος και να ενεργοποιηθεί και πάλι ο συνοδικός θεσμός που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ορθοδοξίας. Παναγιώτατε, η Δράμα φημίζεται για τα καλά κρασιά της. Δεν ξέρω με τι άλλο. Για τους καλούς ανθρώπους της. Και για τους καλούς ανθρώπους της, πραγματικά. Είναι αποδείκτημα του Πάνα του Λαζαρίδη, ένα συλλεκτικό. Είναι για την Πατριαρχική Τράπεζα. Μια εβδομάδα.